Τελή στόχευση της δικής μας κυβέρνησης που έχει φέρει αποτελέσματα σε αυτό, η συνεχής μάχη κατά της φοροδιαφύγης. Όταν όμως μου λες καταργώ τον ένθια ή όταν μου λες από αύριο σου δίνω τον 13ο μισθό ή όταν μου λες ότι αύριο τη δαπάνη για τα φάρμακα είναι στα 360 εκατομμύρια επιπλέον, δεν περιμένεις να βρεις τη φοροδιαφυγή. Διότι αυτό είναι αύριο στο λογαριασμό και πρέπει να αρχίσεις να το πληρώνεις. Απάντηση λοιπόν εδώ. Μπορούν να μας πούν αυτά ξανά που θα βρεθούν όχι από μια τέτοια νεφελώδη απάντηση, αλλά συγκεκριμένα. Είπανε, επειδή καταλαβαίνουν το αδιέξοδο της πρώτης απαντήσεως, θα τα πάρουμε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τι είναι αυτό τώρα? Αυτό είναι ένα ταμείο στο οποίο πράγματι δανειστήκαμε εμείς κάτι λεφτά, τα βάλαμε εκεί μέσα και αυτά είναι για την σταθεροποίηση των τραπεζών και για να δανείζονται οι τράπεζες με χαμηλότερα επιτόκια πάλι γιατί καλύπτουν τους κινδύνους. Τα λεφτά αυτά με βάση τις συμφωνίες που έχουμε είναι μόνο για τις τράπεζες, για να μην γίνει κακό και για να μπορούν να χαμηλώσουμε τα επιτόκια δανεισμού. Γι' αυτό είναι τα λεφτά. Λένε, δεν μας νοιάζει τι έχετε συμφωνήσει εσείς. Εμείς θα πάμε να πάρουμε. Ωραίο. Θα τα πάρεις. Υπάρχει μια μικρή τεχνική δυσκολία. Δεν είναι εδώ. Είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα δεν τα έχουμε. Είναι επομένως τοποθετημένα και βρίσκονται αλλού. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι αυτό οι καλοί κύριοι και κυρίες που αναμένουν τον 13ο μισθό από τα χρήματα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα περιμένουν λίγο περισσότερο. Γιατί απλούστατα τα χρήματα αυτά δεν πρόκειται να δοθούν. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Δεν τα ξέρουν αυτά. Απάντησα, τα ξέρουν. Τότε τι κάνουν? Απλή και εύκολη απάντηση. Κάνουν αυτό που έκανε πάντα η αριστερά. Λένε ψέματα σε πονεμένους και φτωχούς ανθρώπους, σε ανθρώπους που αγωνιούν, εμπορεύονται την ελπίδα του λαού, είναι λαθρέμποροι ελπίδων και γι' αυτό είναι απαράδεκτοι και είναι ντροπή τους. Το χειρότερο πράγμα που θα κάνει είναι να εκμεταλλεύεσαι τον πόνο του ανθρώπου. Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Λένε. Εσείς όμως τι μας λέτε? Έχετε να μας πείτε τίποτα εσείς? Για να δούμε. Τι είναι αυτό που ζητάνε σήμερα οι πολίτες? Δουλειές, ανάκτηση των εισοδημάτων τους και μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης. Τρία πράγματα. Πώς τους τα δίνει αυτά το πρόγραμμα της αριστεράς, έτσι όπως σας είπα, στο μιλητό, πάρε κάτι λεφτά δεξιά-αριστερά. Γιατί? Διότι, προσέξτε, αυτή είναι η πρακτική και η συνήθεια της αριστεράς. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι, γι' αυτό και πραγματικά κοινωνικό πρόσωπο, έχει δεξιά. Γιατί? Γιατί η δεξιά κοιτάζει να βγάλει τα λεφτά για να κάνει κοινωνική πολιτική. Η αριστερά τι κάνει? Μοιράζει λεφτά τα οποία απλώς δεν υπάρχουν. Μιλητά λεφτά μοιράζει, μιλητά λεφτά θα δώσει, μιλητά λεφτά θα πάρουν οι Έλληνες πολίτες. Τι κάνουμε εμείς? Εμείς ερχόμαστε και λέμε δουλειές. Πώς θα φτιαχτούν δουλειές? Για να φτιαχτούν δουλειές πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις. Δεν λέω εγώ κολοσιές, λέω επενδύσεις. Την πιο απλή επένδυση που θα κάνει ο καθένας από εμάς. Να βγάλει κάτι λεφτά όποιος έχει που βρίσκονται στην τράπεζα για να ανοίξει μια δουλειά και να προσλάβει δύο υπαλλήλους. Αυτή είναι η ιδιωτική επένδυση, έτσι φτιάχνονται θέσεις εργασίας. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Ότι ο πλούτος παράγεται όταν εμπιστευτεί στην κοινωνία, όταν εμπιστευτεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία, όταν εμπιστευτεί στη δημιουργικότητα των πολιτών, τότε παράγεται πλούτος. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε εμείς. Τι έρχονται και λένε αυτοί? Αλλά εμείς στο θέμα δουλειά λέμε ιδιωτικές επενδύσεις. Τι έρχονται και λένε αυτοί? Εμείς θα κάνουμε δημόσιες επενδύσεις. Δηλαδή
θα φτιάξουμε κρατικές επιχειρήσεις και θα τους προσλάβουμε όλους στο δημόσιο. Έβγε. Ξανά τα ίδια. Μόνο που εδώ υπάρχει μια πρόσθετη δυσκολία. Πέραν του ότι αυτό είναι κάτι που χρεοκόπησε παντού στον κόσμο, δεν έχει πετύχει ποτέ και πουθενά. Πέραν αυτού, όμως, υπάρχει ένα δεύτερο ζητηματάκι. Δημόσιες επενδύσεις. Σωστά. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα είναι 6.800 εκατομμύρια. Από αυτά τα 6 δις είναι ευρωπαϊκά λεφτά. Τα 800 εκατομμύρια είναι ελληνικά λεφτά. Και παρεμπιπτόντως, το πρόγραμμα των 6.800 το υλοποιούμε ως πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εμείς κάθε χρόνο. Υπάρχει. Γίνονται δημόσιες επενδύσεις. Αυτή, ξαναγυρνάμε στο γνωστό ερώτημα, αυτές τις περίφημες δημόσιες επενδύσεις, από ποια λεφτά θα τις κάνουμε? Και επόμενο, νομίζετε ότι τα χρήματα της Ευρώπης δίνονται για να φτιάχνεις κρατικές βιομηχανίες? Δίνονται για να φτιάχνεις υποδομές? Δίνονται για να βελτιώνεις την ανταγωνιστικότητα της χώρας? Δίνονται για να διαμορφώνεται ένα γενικότερο περιβάλλον που πάνω σε αυτό θα δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικά η ιδιωτική πρωτοβουλία? Προφανώς και δεν δίνονται τα λεφτά αυτά για να φτιάξεις δίπλα κρατικά εργοστάσια ή κρατικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, ξαναγυρνάμε στο ερώτημα. Πώς θα φτιάξουμε θέσεις εργασίας? Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ερώτηση. Δουλεύει? Ακούστε τώρα το δράμα της υποθέσεως. Διότι υπάρχει ένα δράμα. Για να γίνουν αυτές οι ιδιωτικές επενδύσεις, τι κοιτάνε αυτοί που θέλουν να τις κάνουν? Γιατί θα ρωτήσει κάποιος από εδώ, ρε φίλε, φτιάξατε τα δημόσια οικονομικά και τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Σωστό, τον φτιάξατε. Εγώ λέω, σταθεροποίησατε και το τραπεζικό σύστημα. Το σταθεροποίησατε. Προφυλάχτηκαν οι καταθέσεις παρότι έγινε η κρίση της Κύπρου. Πράγματι, προφυλάχτηκαν. Εγώ θα πω, φτιάξατε και το εμπορικό ισοζύγιο. Από εκεί που ήταν αρνητικό, εισαγωγές-εξαγωγές, έχει έρθει μία ή άλλη. Και επομένως μπορούμε να ζούμε σήμερα με τα λεφτά μας. Τα καταφέρατε όλα αυτά. Εγώ, ρε μεγάλε, που είμαι άνεργος στο σπίτι και που μου έχουν μειωθεί και τα χρήματα, τι με κόφτουν όλα αυτά τα ωραία που μου λες? Με νοιάζουν. Γιατί εγώ περνάω τη δική μου δυσκολία μέσα στο σπίτι. Σωστό. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Γιατί αλλιώς το δίκιο του θα οδηγήσει στο τίποτε και θα οδηγήσει σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Τι είναι αυτό που συμβαίνει λοιπόν? Για να γίνουν οι ιδιωτικές επενδύσεις, κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα που κάνει συνεχώς ελλείμματα και που αύριο το πρωί δεν ξέρουμε αν θα καταρρεύσει το κράτος. Άρα, για να μπορέσω να φέρω την όποια επένδυση, όχι απαραίτητα εξωτερικού, αλλά και εσωτερικού, θα πρέπει να σταθεροποιήσω τα δημόσια οικονομικά. Κανείς δεν κάνει επενδύσεις σε ένα σύστημα που δεν ξέρει αν αύριο το πρωί οι τράπεζες υπάρχουν ή όχι. Άρα δεύτερο, έπρεπε να σταθεροποιήσω το τραπεζικό σύστημα. Και τρίτο, για να δημιουργήσω πλούτο πρέπει να έχω μια ανταγωνιστική οικονομία. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχω κάνει όλες εκείνες τις μεταρρυθμίσεις για να επιτρέψω στην κοινωνία, δημιουργώντας, να αρχίσει να παράγει πλούτο. Αυτά κάνουν. Ερώτηση, δουλεύει? Περάσαμε 5 χρόνια ύφεσης. Ακούστε που είμαστε τώρα. Το τελευταίο εξάμεινο έχουμε τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Έχει αρχίσει και δουλεύει. 4 χρόνια χάναμε θέσεις εργασίας. Το τελευταίο εξάμεινο η εργασία, η ανεργία αποκλιμακώθηκε κατά 2 μονάδες. Παραμένει ψηλή, βεβαίως. Δεν έχουν φτάσει τα λεφτά στη τσέπη των ανθρώπων. Ακόμα, ναι, αλλά είμαστε σε αυτό το δρόμο. Και εκεί που είμαστε σε αυτό το δρόμο, έρχεται αυτή η δύναμη καταστροφής, την ώρα που προχωράμε και δημιουργούμε και το χτίζουμε και γίνεται, να μας αναγυρίσει στο απόλυτο μηδέν. Δεν έχουν καμία μα καμία οικονομική απάντηση. Δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν. Είναι χαζοί. Όχι. Δεν έχουν διακεκριμένους καθηγητές ανάμεσά τους. Έχουν. Σε τελευταία ανάλυση, γιατί αφού τα ξέρουν, λένε άλλα? Το πρόβλημα με αυτούς δεν είναι ούτε ότι είναι χαζοί, ούτε ότι είναι αμόρφωτοι, ούτε ότι είναι αμαθείς.
Το πρόβλημα που έχουν είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι αριστεροί. Κι άμα είσαι αριστερός, δεν μπορείς να σκεφτείς κανονικά. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εξού. Και λένε ορισμένοι. Δεν βαριέσαι. Θα κάνουν κολοτούμπα. Δεν τρέχει τίποτα. Θα πάνε, θα κάνουν τα κοκόρια, θα φάνε καμιά φάπα και θα γυρίσουν εδώ να εφαρμόσουν το πρόγραμμα που είναι να εφαρμοστεί. Σε αυτούς έχω ένα ερώτημα. Άμα είναι έτσι και το πιστεύουν, τότε γιατί δίνεις εντολή σε μη σοβαρούς ανθρώπους? Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Λένε μερικοί, δεν θυμάσαι τον Παπανδρέου. Τι έλεγε? Δεν έλεγε έξω οι βάσεις του θανάτου και την ίδια ώρα υπέγραφε να παραμείνουν οι βάσεις? Δεν έλεγε έξω εώ και νάτο το ίδιο συνδικάτο και εν συνεχεία εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο φιλευρωπαϊστή ως δύναμη? Όπως τα έλεγε ο Ανδρέας και έκανε τις τούπες του, έτσι θα τα κάνουν και αυτοί.